Κάποτε ένας κυνηγός βρέθηκε έξω από το καλυβάκι του Αγίου Αντωνίου. Αυτό ότι είναι σφυλιάται και αυτό, σκύτη του. Και το βλέπει τον Άγιο Αντώνιο να παίζει με τα άλλα καλογέρια κουτσό. Στις πλάκες και έπαιζε κουτσό. Του λέει γέροντα, εσύ μεγάλος ασκητής κάτσε και παίζεις. Και τότε τι του λέει ο Άγιος Αντώνιος, φέρε μου το τόξο. Και φέρει το τόξο και του λέει, τέντωσε το. Το τέντωσε. Του λέει, ξανατέντωσε το κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, του λέει, κι άλλο. Αχ, γέροντα, λέει, θα σπάσει το τόξο άμα το τεντώσω κι άλλο. Ναι, βρε παιδάκι μου, έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Δεν χρειάζεται να την τεντώνουμε πολύ. Για προσέξτε εσείς όλοι στα σπίτια σας. Για προσέξτε μωρέ. Μήπως βάζουμε στα παιδιά μας τις φλάτες, στους συντρόφους μας, στους δικούς μας ανθρώπους. Μήπως τους βάζουμε παραπάνω από αυτά που αντέχουν. Γιατί άμα δεν τα αντέχουν θα σπάσει το τόξο και μετά θα μας τα εγκαταλείψουν όλα. Θέλει διάκριση λοιπόν η πνευματική ζωή. Θέλει να έχει γλύκα το στόμα μας σε αυτά που κάνουμε για το Θεό. Για να μας αρέσει ο αγώνας. Για να τον αντέχουμε τον αγώνα. Και να μην το τραβάμε το τόξο μέχρι τέρμα που θα σπάσει. Άιντε, άιντε ήρεμα, όμορφα, ήσυχα όλα να τα κάνετε. Με αγάπη, με ταπείνωση και με διάκριση. Βλέπω κάποιους πολύ ζηλωτές και πολύ φανατικούς, αλλά στο βάθος ίσως να μην κάνουν τίποτα για το Θεό. Έτσι στα λόγια να είναι, στα αυστηρά τα λόγια να είναι και στα έργα τίποτα. Άντε, 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 κάτι να κάνουμε. Τον ζήλο την ηλία της τρόπης μιμωμένος, το βαπτιστή ευθείες τες τρίβης επόμενος, Πάτερ Αντώνιε της ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένη εστήριξα σε ευχές.